Ότι έχετε πολλές προκλήσεις να διαχειριστείτε. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι θα μπορέσετε με τη συνεργασία των λειτουργών του Υπουργείου να τα αντιμετωπίσετε με μεγάλη επιτυχία. Έχετε να αντιμετωπίσετε και να διαχειριστείτε το θέμα της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής. Έχετε να διαχειριστείτε το θέμα της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού και πολλά άλλα θέματα τα οποία ήδη γνωρίζετε. Να επαναλάβω την βεβαιότητα μου γνωρίζοντας σας, αλλά γνωρίζοντας και τους λειτουργούς του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ότι είμαι βέβαιος ότι θα διαχειριστείτε με κάθε επιτυχία. Επιτρέψτε μου τώρα να ευχαριστήσω την Διεύθυνση και τους λειτουργούς του Υπουργείου Εργασίας για την αγαστή συνεργασία αλλά και την πολύτιμη συνεισφορά τους. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Ξέρετε, με τον απερχόμενο υπουργό, τον κύριο Κούσο, είμαστε διαφορετικής γενιάς. Κατά κρίβεια, νομίζω ήταν ο πρεσβύτερος εκ των υπουργών της απερχόμενης κυβέρνησης. Μέχρι το διορισμό της κυρίας Δράκου. Εγώ είμαι ο νεαρότερος εκ των υπουργών της νέας κυβέρνησης, εκτός αν αυτό να αλλάξει στην πορεία προφανώς. Και εκείνο που μοιραζόμαστε με τον κύριο Κούσο είναι την ίδια αντίληψη για τη σημασία της ευθύνης που αναλαμβάνουμε ως πολιτική προϊστάμενη του Υπουργείου Εργασίας. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να σημειωθεί το ότι ο απερχόμενος υπουργός εφρόντισε να επεξεργαστεί και τα υλικά και τις ενέργειες που χρειάζεται να δρομολογηθούν, έτσι ώστε ο διάδοχος του να μπορεί να αναλάβει μέσα από μια οργανωμένη διαδικασία και ήδη έχει αφιερώσει σημαντικό χρόνο ώστε να μπορεί να υπάρχει μια ομαλή συνέχεια, καθότι το Υπουργείο Εργασίας υπήρχε πριν από τον Κυριάκο Κούσο και θα υπάρχει μετά από τον Γιάννη Παναγιώτου, όπως η Κυπριακή Δημοκρατία υπήρχε πριν από εμάς και θα υπάρχει μετά από εμάς. Έτσι, διδασκόμενος από την σωστή αυτή πρακτική, και εγώ αναλόγως θα λειτουργήσω στην πορεία και θα πράξω. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την εμπιστοσύνη που επιδεικνύει προς εμένα, μεταφέροντας μέσα από την ανάληψη των αρμοδιοτήτων μου τις ελπίδες και τις προσδοκίες που η κοινωνία εναπόθεσε στον ίδιο σε σχέση με τη διαχείριση αυτού του σημαντικού χαρτοφυλακίου. Το Υπουργείο Εργασίας είναι συνδεδεμένο με σημαντικές ιστορικές κατακτήσεις για τους εργαζόμενους, για τους πολίτες της χώρας μας, με πιο πρόσφατη την κοινωνική κατάκτηση της θεσμοθέτησης του Εθνικού Κατώτατου Μισθού, με την οποία συνδέθηκε ο απερχόμενος υπουργός, ο κύριος Κούσος, την εισαγωγή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, με το οποίο συνδέθηκε η προκάτοχος του κύριου Κούσου, η αείμνηστη Ζέτα Εμιλιανίδου, και πηγαίνοντας πιο πίσω από την ίδρυση της Δημοκρατίας με την θεσμοθέτηση του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τον πρώτον Υπουργό Εργασίας, τον αείμνηστο Τάσο Παπαδόπουλο. Οπότε, αναλαμβάνοντας αυτήν την ιστορική ευθύνη, πολλά σημαντικά έχουμε να πράξουμε με προεξάρχον τη διαχείριση μιας άλλης σημαντικής κοινωνικής κατάκτησης, της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, που στο προσεχές διάστημα, σε συνεργασία και συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους, θα την προσεγγίσουμε έτσι ώστε να διασφαλιστεί εκείνο το οποίο είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Η διαφύλαξη της εργατικής ειρήνης, που είναι απαραίτητη για την οικονομική σταθερότητα, η αναβάθμιση του κοινωνικού διαλόγου,
ο οποίος είναι απαραίτητος για τη διαφύλαξη της κοινωνικής ειρήνης, της εργατικής ειρήνης. Παράλληλα, η διασφάλιση της ασφαλούς και αξιοπρεπούς εργασίας, η διασφάλιση δίκαιων απολαβών για τους εργαζόμενους, η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας είναι προτεραιότητες για εμάς και μέσα από την εφαρμογή του προγράμματος διακυβέρνησης του Προέδρου Χριστοδουλίδη προς αυτήν την κατεύθυνση θα ενεργήσουμε. Είναι σημαντικό, όπως ανέφερε και ο κύριος Κούσιος, ότι συμβαίνει αυτές την ώρα μια μεγάλη τραγωδία στην Ελλάδα μέσα από το ατύχημα το σιδηροδρομικό, σε συνέχεια, αν θέλετε, σε μια άλλη πρόσφατη τραγωδία με τους σεισμούς στη Συρία και την Τουρκία, που δυστυχώς μας υπενθυμίζουν ότι ό,τι και να συμβαίνει, όπου και να είμαστε, όποιοι και να είμαστε, είμαστε άνθρωποι. Και ως άνθρωποι πρέπει να λειτουργούμε, ανθρωποκεντρικά θα λειτουργά η νέα κυβέρνηση και παρόλο που στην ελεύθερη οικονομία, φυσιολογικά και σωστά, η επιχειρηματικότητα είναι στο επίκεντρο έτσι ώστε να μπορούμε να ζούμε σε μια κοινωνία με ευημερία, πρέπει να μην ξεχνούμε ποτέ ότι στο επίκεντρο είναι οι άνθρωποι, είτε ως εργοδότες είτε ως εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι πολίτες αυτής της χώρας και εκείνοι είναι που πρέπει να ευημερούν. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ. Θα είμαστε σε επικοινωνία για τις επόμενες μέρες με τον κύριο Κούσιο, επειδή μέσα από αυτό θα διασφαλιστεί η ομαλή συνέχεια που χρειάζεται να υπάρχει, έτσι ώστε να έχουμε στη χώρα μας σταθερότητα, πρόοδο και ανάπτυξη.